Τον ακούτε, τον παρακολουθείτε. Δεχόμαστε πολύ θετικά σχόλια για τις αναλύσεις του και για τις κρίσεις του. Κάνει τις καλοκαιρινές του διακοπές στο γενέθλιο τόπο. Τον παρακάλεσα να είναι μαζί μας και ο Γιάννης έχει ανταποκριθεί. Με το καλοκαιρινό του μπλοζάκι βεβαίως. Δεν αισθάνομαι και λίγο τι άβολα. Καθόλου. Γιατί εσύ με το ο Γιάννης Παγινός είναι μαζί μας. Εγώ βγάζω και τη γραβάτα στον αέρα. Τη γραβάτα, το κουστούμι και μάλιστα μαύρο, τα ρούχα σκουρό. Τα ρούχα της δουλειάς. Δεξίωση, δεξίωση. Μπλέιζερ. Εγώ μπλουζάκι. Ναι. Εμένα με μάθε ο Μαγκαδής ο παππούς μου να έχω δύο κουστούμια μόνο, αλλά να έχω τέσσερα μπλέιζερ. Καλό είναι. Ναι. Γιατί το αλλάζει το παντελόνι και μπορείς να παίζεις χειμώνα καλοκαίρι. Λοιπόν, καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς ήρθες. Καλώς σας βρήκα. Σε ευχαριστώ. Είναι χαρά μου καταρχήν. Δική μας χαρά και τιμή. Γιατί το να φύγεις από εκεί που περνάς ωραία και αντικρίζεις το απέραντο γαλάζιο της θάλασσας και την μιζέρια και την κακομοιριά του traffic jam της Κερκυρίας. Οι καλύτερες διακοπές, ναι, είναι σε κερκυραϊκό μπότζο, ναι, με τη γειτονιά. Κουσκούς, ναι, με ζαδάκι, μπλόντζος, θες τον μπλόντζος, ναι, κρασί. Και κάπως είναι, ξέρεις, δένεται η κοινωνία η τοπική. Ναι. Και εγώ έτσι τη βρίσκω. Αρκεί να το κρασί να είναι λίγο καλό. Ας μην είναι και καλό, εντάξει, θα κοιμηθείς λίγο νωρίτερα, τι έγινε. Το κάνεις. Ίνος εφραίνει καρδία ανθρώπου. Ναι, αλλά για να διέχει και διάρκεια. Και υπό την επίρρεια του ίνου συζητώνται τα μεγάλα και δύσκολα και σύνθετα προβλήματα. Και γίνονται και εκμυστηρεύσεις ίσως. Πάντα. Γιάννη, προσπαθώ να καταλάβω πραγματικά αυτή την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα την οποία ζούμε. Ο Νίκος Αλεβιζάτος έκανε αυτός ο σπουδαίος πανεπιστημιακός δάσκαλος και σπουδαίος συνταγματολόγος. Ένας από τους καλύτερους που διαθέτει η χώρα μας. Έκανε μια ενδιαφέρουσα ανάλυση και λέει πώς είναι δυνατόν η κυρία εισαγγελέας του Αρείου Πάγου να εκφράζει βεβαιότητες και μάλιστα με όρους και με λέξεις οι οποίες δείχνουν μια πιθανή προκατάληψη στην υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών. Λέει ο αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης ότι ο εισαγγελέας που ήταν δίπλα στον κύριο Ζήση παρακολουθούνταν και αυτός. Και δεν κάλεσε ο κύριος Ζήσης τον συνάδελφό του εισαγγελέα να καταθέσει. Δεν κατέθεσαν οι δημοσιογράφοι ερευνητές της υπόθεσης. Δεν κάλεσε δηλαδή η δικαιοσύνη αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ερεύνησαν, αποκάλυψαν και παρουσίασαν αυτό το φοβερό. Εγώ λέω ότι δεν είχε σχέση η ΕΕΠ και το Predator. Μα 28 άτομα. Σύμπτωση. 28. Συμπτώσεις. 28. Και να είναι και 28 επιφανείς και να μην έχουμε κανένα άλλο στοιχείο και για τρίτα πρόσωπα. Και εκτός από τον κύριο Αλεβιζάτο, έχει προηγηθεί και ο πρόεδρος της Ανεξάρτητης Αρχής Διασφάλισης του απορρίτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών. Και λέει το εξής: δεν έχει λήξει το θέμα. Μία απλή μήνυση να καταθέσει ο οποιοσδήποτε παρακολουθούμενος, το θέμα ξανανοίγει. Και δεν είναι ότι το λένε Έλληνες επιστήμονες, Έλληνες ανώτατοι αξιωματούχοι. Το λένε και ο διεθνής τύπος. Σήμερα υπάρχει εκτενέστατη ανάλυση, ρεπορτάζ στο Πολίτικο. Δηλαδή δεν αισθάνεσαι τόσο πολύ κολακευμένος σαν Έλληνας πολίτης όταν το Πολίτικο, ένα αξιόπιστο, ένα έγκυρο περιοδικό, λέει ότι ο πρωθυπουργός της χώρας σου ενορχίστρωνε τις παρακολουθήσεις ή κολλεί τη διερεύνηση τη δικαστική. Δηλαδή κάπου αισθάνεσαι μειωμένος. Και αυτή η πραγματικά. Εγώ, Γιάννη μου, δεν θα έλεγα ότι αισθάνομαι μειωμένος. Αισθάνομαι θυμωμένος. Ναι. Οργισμένος, θα έλεγα. Διότι οργισμένος. Γιατί διότι πέραν αυτής της κατάστασης, αν έχεις προσπαθήσει για τη δημοκρατία σε αυτόν τον τόπο και αντιλαμβάνεσαι την ουσία της έννοιας δημοκρατία και εσύ που έχεις ζήσει και τις δημοκρατίες στις δυτικές χώρες που έχεις σπουδάσει, αυτά τα πράγματα σε παραπέμπουν στην κεντρική Αφρικανική Ήπειρο.
Αφρικα Οριεντάλ. Ναι, 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 δηλαδή είναι δυνατόν να έχουμε, να λέει ότι ο Δημητριάδης να παραιτείται. Όχι να παραιτείται, να αναγκάζεται τη παραίτηση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δηλαδή ο Πρωθυπουργός όταν τον ανάγκασε σε παραίτηση, τότε τον εξωστράκησε. Γιατί το έκανε? Ακριβώς. Για να δείξει ότι είχε κάποια ευθύνη. Ακριβώς. Άρα αυτή η ευθύνη κάπου... Τώρα είχε... γιατί δεν περιγράφεται, παρακαλώ πάρα πολύ. Και γι' αυτό έχει δίκιο ο Κασελάκης, που του λέει πανέφερε τον τώρα. Πανέφερε τον Δημητριάδη στη θέση του. Διότι και εσύ έκανες λάθος. Και... Τα ερωτήματα τα οποία υποβάλλονται στον κύριο Ζήση είναι γιατί δεν κάλεσε μάρτυρες που γνώριζαν το θέμα ή, εν πάση περιπτώσει, είχαν μπλεχτεί με τον οποιοδήποτε, τρόπο. Δηλαδή, γιατί δεν εκλήθηκε ο κύριος Χατζηδάκης? Γιατί δεν εκλήθηκε ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης? Γιατί δεν εκλήθηκε ο αρχηγός του στρατού? Δηλαδή, όταν μια κυβέρνηση υποπτεύεται ότι πρέπει να παρακολουθηθεί ο αρχηγός του στρατού, με συγχωρείς, αυτή η πόνοια, ξέρετε, δεν του είσαι εμπιστοσύνη. Και αφού κρατάς, δεν του είσαι εμπιστοσύνη, πώς τον αφήνεις αρχιστράτηγο των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων? Πολύ σωστά. Δηλαδή, αν κηρυχθεί πόλεμος μία βραδιά, αυτός θα είναι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων, τον οποίο εσύ παρακολουθείς επειδή δεν του έχεις εμπιστοσύνη? Και εγώ πάω στο άλλο. Επειδή δεν τον θεωρείς άξιο να υπηρετήσει εσύ το ελληνικό συμφέρον. Δηλαδή, η απλή λογική όχι απλά τραυματίζεται, εξωστρακίζεται. Πάβει να ισχύει. Ναι. Και όταν πάβει να ισχύει η απλή λογική, λέει, ρε, πού ζούμε? Και όλα τούτα μπορούν, Σπύρο μου, να δράσουν και σωρευτικά. Διότι λες εσύ δημοκρατία λαβωμένη ή κάπου με περνάνε για κουτό, για όλο τι μειωμένης αντίληψης. Μα όταν πάω και στο νοσοκομείο, αισθάνομαι ότι ο θάνατος καραδοκεί. Διότι κάθομαι στην ουρά. Όταν είμαι ένας μικρομεσαίος επαγγελματίας και με φορολογεί με κριτήρια τα οποία πραγματικά... Για να καταλάβεις, εσύ τα οικονομικά τα ξέρεις πάρα πολύ καλά. Για να καταλάβει Σπύρο ο κόσμος... Μου, δεν είναι... Για δεν να καταλάβει ο να κόσμος... Να έχεις περάσει από πανεπιστήμιο, όχι, ναι. Να έχεις σπουδάσει. Αλλά όταν έχεις για βουλευτές... Για να ξέρεις το πάρα πολύ απλό. Όταν... Ότι όταν δεν σου περσεύει εισόδημα, πριν από όλα δεν μπορείς να πειράσεις καλά. Δεύτερον δεν επενδύεις. Τρίτον δεν μπορείς να διαφυλάξεις την υγεία σου. Τέταρτον δεν μπορείς να σπουδάσεις τα παιδιά Γιάννη σου μου. Δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Γιάννη μου, όταν σου βάζει τεκμήριο για τον ελεύθερο επαγγελματία τα 14.000 ευρώ, έστω και αν σε έχεις 7, πρόσεξε, αυτό είναι κράτος. Μπορεί ο Γκίκας που στο τέλος του μήνα παίρνει 7.000 το λιγότερο να καταλάβει αυτό το οποίο του λέω? Εγώ δεν σου λέω το εξής. Να πάρει, όχι να, 7, καταλάβει, να πάρει 17, να πάρει 27, αλλά να εξυπηρετήσει το λαϊκό συμφέρον. Ωραία. Και να μην μπορούν να καταλάβουν. Εγώ ρωτάω το βουλευτή Θεσπρωτείας της Νέας Δημοκρατίας, που είναι και γιατρός. Αυτός ο γιατρός μπορεί να βγάζει λεφτά. Στα χωριά της Θεσπρωτείας, αυτός που έχει το καφενεδάκι, που είναι ελεύθερος επαγγελματίας, βγάζει 14.000 ευρώ το χρόνο. Αυτός λοιπόν που έχει ανοίξει ένα καφενεδάκι, που είναι κέντρο αναφοράς ζωή στην πραγματικότητα και για τους απομακρυσμένους οικισμούς, πρέπει να πληρώσει, Γιάννη μου, και την εισφορά στο ασφαλιστικό. Τον υποχρεώνεις αυτό το καφετζή στο οποιοδήποτε ορεινό χωριό να έχει βιβλία. Ναι. Αν εσύ είσαι ανίκανος να ελέγξεις τα βιβλία, και να μπει, δεν σου φταίει κανένας. Πρόσεξε. Και να μπει και στο ασφαλιστικό ταμείο. Δηλαδή, με το κατώτερο, λέω, των 250 ευρώ, αυτός ο άνθρωπος πρέπει τον χρόνο να πληρώσει 3.000 ευρώ στο ασφαλιστικό ταμείο. Σπύρο μου, δηλαδή, εδώ πέρα. Αυτός ο κύριος Χατζηδάκη. Ναι, αλλά όταν αυτά τα έκανε με την προκαταβολή φόρου ο ΣΥΡΙΖΑ, έβγαινε η Νέα Δημοκρατία, έβγαινε ο Μητσοτάκης, έβγαινε ο Γκίκας, έβγαινε τα πρωτοκλασσάτα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς τα λέγαμε και φώναζαν. Σωστά τα λέτε. Μπράβο. Και τώρα κάνουν χειρότερα. Και λες, ρε παιδιά, μας θεωρείτε βλάκες? Παίρνετε τους μισθούς, κάθεστε στις καρέκλες και μας θεωρείτε βλάκες? Να... Και όταν τα λες, Γιάννη, όταν τα λες, είσαι κακός. Γίνεσαι κακός. Αγάκο. Είσαι εμπαθής. Και πρόσεξε,
νομίζουν είσαι ότι υπερβολικός, είσαι αριστερός, με την αποχή... είσαι ψεύτης και με... είσαι εμπαθής. Μα δεν είναι, κοίταξε. Εγώ θα προσθέσω και κάτι άλλο. Επειδή έχει επενδυθεί πάρα πολύ. Ούτε εσύ ούτε εγώ κάνουμε δημοσιογραφία δημοσίων σχέσεων. Αυτοί μπορούν να τους πούμε ονοματεπώνυμα, διευθύνσεις και να πάνε να την αγοράσουν. Αποφεύγουν τον δημόσιο διάλογο, διότι δεν έχουν επιχειρήματα. Όταν είναι ο βασιλιάς γυμνός, τι θα κάτσει εκεί, Γιάννη μου, που είσαι εσύ, να μου πει εμένα, παράδειγμα χάρη. Πολλά φύλλα εκεί δεν του φτάνουν. Όχι. Για να καλυφθεί. Όχι. Δυστυχώς, δυστυχώς. Και άμα έχουν και λίγο γάλα, μπορεί να τσούζει. Πάμε σε ένα άλλο θέμα που πραγματικά είναι ένας θεσμός ο οποίος κυριαρχεί σε όλα τα κράτη. Όχι μόνο της Ευρώπης, ακόμα και της Αφρικής, ακόμα και της υπανάπτυκτης Ασίας. Ο οικογενειακός γιατρός. Αποτυχία πλήρης. Δηλαδή, έχεις έναν οικογενειακό γιατρό. Ποια είναι η φιλοσοφία του οικογενειακού γιατρού, Σπύρο μου? Ότι ο οικογενειακός γιατρός έχει το φάκελό σου και γνωρίζει ανά πάσα στιγμή και ώρα, όταν εσύ πας να τον επισκεφτείς, τι έχεις ανάγκη. Πας στον οικογενειακό γιατρό για ένα φάρμακο το οποίο παίρνει όλος ο κόσμος. Την πίεση και τι σου λέει? Σπυρό, να πας στον καρδιολόγο σου. Αυτόματα έχει αυτοκαταργηθεί. Όταν αυτό το φάρμακο το παίρνει από το φαρμακείο χωρίς συνταγή. Δηλαδή είναι τόσο τρελά, τόσο κουφά αυτά τα οποία ακούς, βλέπεις και να γίνονται. Γιάννη μου, γιατί? Που λες? Γιάννη, προσπαθώ να καταλάβω το γιατί. Χθες το βράδυ είχα τη χαρά, πραγματικά μεγάλη χαρά, να φιλοξενώ εδώ στο στούντιο έναν κυρκυραίο επιστήμονα. Κατά την άποψή μου, τυχαίνει να είναι γιος του Σπύρου Σπύρου, διότι είναι αυτοτελής ως προσωπικότητα. Ο Γιάννος Σπύρου είναι διευθυντής, χειρουργός διευθυντής μιας κλινικής σε ένα νοσοκομείο του Λονδίνου, χειρουργός μαστού. Και μου περιέγραψε το πρώτο μέρος εκπομπής το υγειονομικό σύστημα της καπιταλιστικής Μεγάλης Βρετανίας, μιας από τις χώρες μητέρες του διεθνούς καπιταλισμού. Θα μπορούσε κάλλιστα να το ζηλέψει και μια κομμουνιστική ανατολική χώρα ή μια χώρα του πρώην ανατολικού μπλοκ. Γιατί, παιδιά, και δεν έχουμε πρότυπα εμείς? Έχουμε και πρότυπα, έχουμε και παραδείγματα, έχουμε και επαφές με την Ευρώπη, απλά δεν έχουμε μεταγγίσει τίποτα από τις γνώσεις που γιατί, βρίσκομαι Γιάννη, στην Ευρώπη. Γιατί? Ούτε το χρήμα το οποίο πήραμε από την Ευρώπη στη διάρκεια της γιατί, πανδημίας. Γιατί, Γιάννη? Γιατί. Στη διάρκεια της πανδημίας εδόθησαν χρήματα πολλά, λεφτά. Πολλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στους ημέτερους. Όχι, εδόθησαν για επενδύσεις στην υγεία. Όπως και προς τιμή τους Έλληνες επιχειρηματίες δώσαν πολλά λεφτά. Δώσαν πολλά λεφτά. Έδωσαν φερρυπίν συγκεκριμένοι επιχειρηματίες για να γίνουν μονάδες γύρω στις 250 με 300 μονάδες εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Σωτηρία. Τι γίνεται? Γιατί δεν έχουν γίνει αυτές οι 350? Εδώ ο εξυγχρονιστής και μεταρρυθμιστής Μητσοτάκης. Λέω, Γιάννη. Δηλαδή, μετά την πανδημία έπρεπε το Εθνικό Σύστημα Υγείας να είναι, αν όχι το ιδανικό, αν όχι το άρτιο, αν όχι το άστιο, το άρτιο, να είναι τουλάχιστον κάπως καλύτερο. Σε ενημέρωσαν από την τώρα, οι συγγενείς και οι φίλοι σου τι ισχύει στο νοσοκομείο της Κέρκυρας? Στο έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές. Σε ενημέρωσαν. Ότι οι φίλοι μου και οι συγγενείς μου, γιατί είμαι κερκυραίος, με ενημέρωσαν. Όπως με πρέπει να βγάλετε οι απόδειμοι ανακοινώσεις. Διότι κάθε βράδυ η κερκυραϊκή εστία Αθηνών. Κάθε βράδυ. Δηλαδή να μην λιβανίζει τον κύριο Κίκα, αλλά να μας βγάλει μια ανακοίνωση. Δηλαδή εσείς οι απόδειμοι, εμείς που ζείτε εκεί πέρα, να πάτε, Γιάννη μου, στον κύριο Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη, να μην εμπλέκεστε στα κομματικά δρόμενα, να έχετε αυτοτέλεια λόγου υπόστασης και πράξης και να πάτε και να του πείτε, κύριε, είσαι ψεύτης. Διότι έχεις πάει στην Κέρκυρα, έχεις υποσχεθεί άλλα πράγματα, δεν έχεις υλοποιήσει απολύτως τίποτε. Σπυρό μου, το τι συμβαίνει στην Κέρκυρα, αυτή είναι η το ξέρω, γιατί έχω φίλους, έχω συγγενείς και σε αυτό το κανάλι που συνεργαζόμαστε πολλά χρόνια, μία μέρα μετρούσα τα χρόνια και λέω πώς πέρασε. Ναι, δεν το πίστευα ότι έχουμε περάσει τόσα χρόνια. Αλλά κάθομαι και βλέπω και πριν και μετά για να ξέρω τι γίνεται, έτσι δεν είναι? Αλλά λόγω του επαγγέλματος ξέρω και τι γίνεται στη Ρόδο. Τι έγινε προχτές στη Ρόδο
με τον κύριο Γεωργιάδη. Τι έγινε την ίδια μέρα στην ΚΟ. Στην ΚΟ. Τι γίνεται στα παιδικά νοσοκομεία 2 στην Αθήνα. Το Αγλαία Κυριακού και το άλλο. Όταν μικρά παιδιά ηλικίας 3 έως 5 και 6 ετών περιμένουν να χειρουργηθούν. Γιάννη μου. Και είναι ο αριθμός 3.500. Η υπόθεση της ογκολογικής κλινικής τα λέει όλα. Η ξεφτύλα του διοικητικού συστήματος του Υπουργείου Υγείας, δηλαδή αν είχες πρωθυπουργό πραγματικό μεταρρυθμιστή και πληροφορούνταν σε μισή σελίδα το περιστατικό της ογκολογικής κλινικής, έπρεπε ο ίδιος να βγει και να πει ζήτησα την παρέτηση του Υπουργού. Άκουσε εδώ. Τον Αύγουστο του 2023, ένα χρόνο πριν, αρχίζει και έχει τα πρώτα σοβαρά και έντονα προβλήματα αδυναμίας του να υπηρετήσει στην ογκολογική μονάδα που υπηρετούσε η γιατρός Άννα Μουζακίτη. Γεμάτη αγωνία η νέα διοικήτρια του νοσοκομείου, η κυρία Μαντώ Εκκλεσοπούλου, ζητάει γιατρό αντικαταστάτη. Τη γράφουν, όταν λέμε το ζήτησε, όχι τυχαία, δεν έστειλε φεϊβολάν, στην υγειονομική περιφέρεια και στην προϊστάμενη αρχή, στο Υπουργείο, όπως θεσμικά πρέπει να γίνει. Την έγραψαν στα παλιά του στα παπούτσια, Γιάννη. Σπυρό. Πέθανε η Άννα, που πέθανε, 3 μέρες πριν έκανε θεραπείες στο νοσοκομείο. Επειδή τη κάνει να έχω και φίλους γιατρούς. Ναι. Και κάνουμε και το κοινωνικό. Να σου τελειώσω το story. Ναι. Να σου το τελειώσω. Να λοιπόν, το τελειώσεις. Αυτή η γυναίκα. Δεν υπάρχει γιατρός. Έρχεται κατά διαστήματα ένας κερκυραίος γιατρός, ο κύριος Καποδίστριας, από την Πάτρα, ναι. Και λέει αυτός ο άνθρωπος, ευχαρίστως να μετακινηθώ. Επίμονα, με φωνή, στον πρώην διοικητή της υγειονομικής περιφέρειας, δίπλα του ο Γκίκας, και δεν σηκώθηκε να πει, τι λες μωρέ. Άκουσε εδώ για να καταλάβεις τη φεδρότητα και την αδιαφορία. Τον ρωτάει η δημοσιογράφος του Start, κύριε διοικητά, τι θα γίνει με την μετακίνηση που αιτείται του κύριου Καποδίστρια. Και τι δέχεται. Δεν το μετακινώ, λέει. Δεν το μετακινώ. Διότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα σε άλλο νοσοκομείο. Κάνει σύσκεψη ο Τρεπεκλής. Μαζεύει τους πάντες. Λέει ο. Γιατί ξέρει και από απεργίες πείνας. Λέει ο Μαχημάς να κάνουμε απεργία πείνας. Δεν τον ακούσανε. Όχι τίποτα άλλο. Γιατί δεν θα είχαμε τελειώσει και ποτέ. Και ο Γκίκας δεν πάει για την δημόσια υγεία. Τον πιέζουμε εμείς να κάνει μια δήλωση. Ογκολογική κλινική, καρκινοπαθής. Και ο κύριος βουλευτής Κέρκυρας της Νέας Δημοκρατίας και σήμερα υφυπουργός, τι λέει. Το έχουμε πει το θέμα και περιμένουμε το επόμενο διάστημα. Δεν θέλει να επικεντρωθεί στην κυβέρνηση στην οποία συμμετέχει, στην Κέρκυρα... γιατί θέλει να πάρει τα εύσημα προκειμένου να παραμείνει και να αναβαθμιστεί και από υφυπουργός και να γίνει. Και μία εβδομάδα μετά ο Μπιάνγκης διαβάζει τον νόμο και λέει. Αλφα προβληματική το νοσοκομείο της Κέρκυρας. Ο υπουργός μπορεί να μεταθέσει λόγω του ειδικού χαρακτήρα και της ανάγκης, το έχει επισημάνει στα έγγραφά της, ναι. Αυτό η Μαντώ Εκκλεσοπούλου, το γιατρό. Παίρνει τηλέφωνο τον Σπυρίδων Άδωνη Γεωργιάδη και γίνεται και σήμερα στο νοσοκομείο της Κέρκυρας ο κύριος Καποδίστριας έχει έρθει και έχει αναλάβει καθήκοντα. Να τσινήσω εγώ. Αυτό το κράτος, αυτή η διοίκηση που έγραφε στα παλιά της παπούτσια τα έγγραφα, ο βουλευτής και σήμερα υφυπουργός που δεν ήξερε τον νόμο. Τι είναι, Γιάννη μου. Ας πω εγώ ένα άλλο στο. Τι είναι. Συζητώντας με φίλους. Υπηρετούν το κοινωνικό αγαθό. Συζητώντας με φίλους γιατρούς. Μου λένε το εξής. Είμαστε πολλοί σε ηλικία 65, 67, 70 και 72 ετών και υπηρετούμε ακόμα στο σύστημα υγείας. Άκου Σπύρο μου. Κάποτε εμείς θα φύγουμε. Γιατί είμαστε στην πόρτα εξόδου. Εάν δεν γίνουν νέες προσλήψεις, αυτούς που τώρα είναι μαθητευόμενοι, ποιοι θα τους μάθουν όταν ακριβώς. Εμείς θα φύγουμε. Μα αυτή είναι η ουσία. Το κατάλαβες. Αυτό που λες. Δηλαδή, αν αυτή η ομάδα των 65, αυτό... 70, 70 ετών που, που εκουσίως παραμένουν, αυτό που ή λες. Γιατί. Για τους λόγους τους δικούς τους. Αυτό που λες. Ή για να πάρουν μεγαλύτερη σύνταξη. Ή γιατί δεν θέλουν. Ή γιατί τους αρέσει. Κάποτε θα βαρεθούν. Θα γαράσουν. Γιάννη μου, δεν έρχονται παιδιά που έχουν τελειώσει την ιατρική για να κάνουν ειδικότητα. Διότι νιώθουν ότι στο νοσοκομείο της Κέρκυρας, λόγω της έλλειψης αυτού του επιστημονικού δυναμικού, με εξαίρεση μία, δύο, τρεις κλινικές νομίζω,
δεν θα μπορέσουν να εξελιχθούν. Δηλαδή να πάρουν την ειδικότητα, να τραβήξουν και το κάρο, αλλά να μάθουν. Γιατί αύριο που θα βγουν σε μια κλινική, σε υπεύθυνη θέση. Και σε μια επιστήμη που αν δεν μάθεις, πεθαίνεις τον άλλο. Α, μπράβο. Δεν είναι δηλαδή. Α, μπράβο. Ε. Α, μπράβο. Και εδώ ζούμε μια κατάσταση τρελή. Δηλαδή, προσπαθώ, Γιάννη, να καταλάβω τη φεδρότητα αυτού του κράτους και το συνεχώς, τη συνεχή τραγωδία του σοβαρού και εντύμου ανθρώπου, ο οποίος αυτοδιαψεύδεται έχοντας επιλέξει και στις προσδοκίες του. Και το κράτος, τι σημαίνει κράτος, δύναμη, κρατάω. Έτσι. Ποια δύναμη. Από το κρατέο κρατώ. Ακριβώς. Το θυμάσαι. Τι να μην θυμάμαι. Έτσι. Και... Γιάννη, πού θα πάει η ιστορία των υποκλοπών, τον... κατά τη γνώμη σου, των υποκλοπών? Δεν θα κλείσει, λένε. Δεν θα κλείσει. Και δεν θα κλείσει γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης έχει ήδη πάει στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Και δεν είναι μόνο στον κύριο Ανδρουλάκης. Εδώ πέρα, για πρώτη φορά, όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, συν η Νίκη, σε ενημερώνω και σε πληροφορώ. Το είδα. Έτσι. Το είδα. Συγχρονίζουν. Δηλαδή, συνονοούνται το πώς θα στηρίξουν τον κύριο Ανδρουλάκη σε αυτή την περιπέτεια. Διότι είναι περιπέτεια. Ο κύριος Ανδρουλάκης αύριο ή οποιοδήποτε Ανδρουλάκης, άλλο συγκεκριμένο. Μπορεί να είναι. Μπορεί να είναι ενδυνάμει πρωθυπουργός. Σήμερα μπορεί, είναι ενδυνάμει εντολοδόχος πρωθυπουργός. Ακριβώς. Δηλαδή, αν έχουμε μια κατάρρευση του πολιτικού συστήματος. Και να μην γίνει. Ως αρχηγός του τρίτου και κόμματος. Και να μην είναι ενδυνάμει εντολοδόχος πρωθυπουργός, θα είναι σε μια κυβέρνηση ενδυνάμει υπουργός. Και εγώ σου λέω ότι είναι ενδυνάμει υπουργός εθνικής άμυνας. Γιατί να έχει αυτές τις σκιές απέναντί του? Γιατί να τον καλύπτει αυτό? Αλλά σου λέει ο Σπυρίδων Άδων. Αυτή η ομίχλη. Σου λέει ο Σπυρίδων Άδων Γεωργιάδης και δια τη σιωπή του ο Γκίκας, λέω εγώ. Μα εντάξει, εδώ ο Χατζηδάκης δεν ενοχλήθηκε. Ο Φλώρος δεν ενοχλήθηκε. Οι άλλοι υπουργοί που παρακολουθούνταν δεν ενοχλούνταν. Γιατί ενοχλείται τώρα ο Ανδρουλάκης? Να είσαι αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Να και να σε θεωρούν ύποπτο. Πρόσεξε. Να έχεις τέσσερα αδαμάντινα εδώ. Και να σε θεωρούν να μου φοράς στο στήθος την πουλάδα της ελεύθερης το πτώσης. Το επίσημο πόρισμα της κυρίας Αντιλίνη. Ναι. Τι λέει? Ότι νομίμως. Επομένως υπήρχαν ενδείξεις ότι είσαι κατάσκοπος της χώρας. Ο αρχηγός των ενόπλων δυνάμεων. Ναι. Είναι εντελώς σκουπός. Και ο στρατηγός. Να μην προσφεύγει στη δικαιοσύνη και την ώρα που αποστρατεύτηκε. Να πει, ασκώ το δικαίωμα ελέγχου απέναντι στον οποιοδήποτε. Να μου πείτε, αμφισβήτηση. Ναι. Απίθανο. Σηκώνει τα χέρια ψηλά. Ναι. Βέβαια. Σηκώνει τα χέρια ψηλά για αυτό το οποίο ζεις σε μια χώρα. Μα δεν είναι το ζεις εσύ. Το ζει ένας ολόκληρος λαός. Δηλαδή όλοι θέλουμε αυτή η νέα γενιά που έρχεται μετά από εμάς και οι μεθεπόμενοι να ζήσουν καλύτερα. Και όταν λέμε να ζήσουν καλύτερα, δεν λέμε να τρώνε μια καλύτερη ντοματοσαλάτα και ένα περισσότερο κρέας. Έτσι. Να ζήσουν σε μια καλύτερα οργανωμένη πολιτεία. Σε μια καλύτερη οργανωμένη παιδεία. Σε ένα καλύτερο οργανωμένο εθνικό σύστημα υγείας. Σε ένα καλύτερα οργανωμένο οικονομικό σύστημα που θα παράγει. Δεν είναι δυνατόν αυτό. Τηλεφωνικές υποκλοπές και Τέμπη, δηλαδή, τα βλέπεις από το Σεπτέμβρη να είναι έντονα στην Ελλάδα. Από το Σεπτέμβρη, εγώ πιστεύω ότι αυτό το φθινόπωρο θα είναι θυελώδες έως και λίγαν τρικυμιώδες. Μετά το διάλειμμα θα μας το αναλύσεις. Πάμε στο διάλειμμα, γιατί ο κύριος Κοντός είναι, Γιάννη μου, πολύ αυστηρός. Είναι το οικονομικό σκέλος της ιστορίας. Είναι η προσωποποίηση της αντίφασης. Είναι πανύψηλος και τον λένε Κοντό. Πάμε λοιπόν. Κατάλληλο για άνω των 8 ετών. Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Δεύτερη ενότητα της σημερινής εκπομπής. Με τον καλό μου φίλο και συνάδελφο, τον Γιάννη Παργινό, προσπαθούμε να καταλάβουμε... Και κύριε Όναλες.
Εννοείται Κερκυρά. Τι. Πρόεδρος της Κερκυραϊκής Ένωσης Αθηνών, δεν είσαι. Όχι. Της Ομοσπονδίας Συλλόγων. Της Ομοσπονδίας Συλλόγων. Συλλόγων Κερκυραίων Αττικής. Ναι, εντάξει. Αλλά δεν είναι αυτό, αισθάνομαι Κερκυραίων. Με βουρλισιά καθαρά Κερκυραϊκή. Και έχει γράψει και ένα ωραίο βιβλίο. Έχω. Και έχω άλλα δύο. Συνταγές της Νόνας. Έχω άλλα τρία. Είναι δύο για την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι. Και είναι και μια νουβέλα ερωτική. Α, διότι το σπόρο το καλλιέργησες. Και στην τοπική αυτοδιοίκηση και συναισθηματικά. Λοιπόν, το δεύτερο μετράει. Λέω λοιπόν Γιάννη, σου είπα πριν από το διάλειμμα. Και μου είπες ότι περιμένεις ένα θερμό φθινόπωρο για πολλά πράγματα τα οποία είναι έντονα στο προσκήνιο. Εγώ λέω ότι αν τα βάλεις όλα αυτά δίπλα-δίπλα, συνθέτουν την πραγματική ποιότητα της νεότερης ελληνικής δημοκρατίας. Θα σου πω κάτι, το οποίο είναι πραγματικά πικρόσπυρο. Και το λέω σε σένα γιατί και αρκετό χρονικό διάστημα έχουμε συνεργαστεί. Ξέρω τα χνότα σου και το γούις όπως είσαι τα δικά. Μελετάς ιστορία. Προσπαθώ. Δυστυχώς, δυστυχέστατα, όσο γυρνάμε τα βιβλία προς τα πίσω, τόσο θα βρούμε προσωπικότητες ογκόλυθους στην πολιτική μας ζωή. Ας φέρω ένα παράδειγμα. Ο Πολάκης είναι ότι είναι ένας εριστικός, ένας ο οποίος κλωτσάει την καρδάρα κτλ. Εκείνο το οποίο είπε ο κύριος Κωνσταντίνος Στασούλας, όχι από μικρόφωνο της Βουλής, όχι από το βήμα της Βουλής, από το Προεδρείο της Βουλής, ότι είναι ένας ζήτουλας της δημοσιότητας. Δεν θα το έλεγε ποτέ ένας Γιάννης Αλευράς. Ποτέ. Δεν θα το έλεγε ποτέ ένας Απόστολος Κακλαμάνης από την κεντροαριστερά. Δεν θα το έλεγε ποτέ ένας Αθανάσιος Σαλδάρης. Δεν θα το έλεγε ποτέ ένας Δημήτρης Παπασπύρου. Η ελληνική γλώσσα αυτή είναι εσύ... πλούσια σε λέξεις. Ναι, ναι. Πλουσιωτέρα σε νοήματα και πλουσιωτάτη σε υπονοούμενα. Θα αποδρούσε να τον εγδάρει, αλλά να χρησιμοποιήσει ευπρεπέστατο λόγο. Όταν ακούς τέτοιου είδους λέξεις και ούτε και ο πολιτικός του μέντορας. Από, επαναλαμβάνω, ούτε την έδρα της Βουλής, την οποία έδρα της Βουλής του Προεδρείου την έχει, την κατέχει, την καταλαμβάνει, ο δεύτερος κάτε με, γιατί από τη Βουλή βγαίνει ο Πρωθυπουργός, γιατί κατά το σύνταγμα είναι ο Πρωθυπουργός ο δεύτερος πολιτιακός άρχοντας. Ναι. Κατ' εμέ είναι ο δεύτερος, είναι ο πρόεδρος της Βουλής, γιατί ο Πρωθυπουργός βγαίνει και εγκρίνεται η Πρωθυπουργία του από τη Βουλή. Εν πάση περιπτώσει, η δεύτερος ή τρίτος είναι πολιτιακός άρχοντας. Δεν μπορεί να εκφράζει ή να εκφράζεται αυτό. Ο πολιτικός του μέντορας, ο Ευάγγελος Αβέρο Φτωσίτσας, θα εκφραζόταν έτσι. Ουδέποτε. Αυτό λέω. Κοίταξε. Δηλαδή υπήρχε μια αντιπαλότητα στα χρόνια της σύγχρονης πολιτικής μας ιστορίας μεταξύ Κωνσταντίνου Μητσοτάκη και Ανδρέα Παπανδρέου, των αείμνηστων. Επειδή έτυχε και εγώ να τους ζήσω και τους δύο, σαν δημοσιογράφος. Ναι, στη Βουλή. Στη Βουλή. Πήγε μια ευπρέπεια λόγου. Παρόλη τη σφοδρότητα της αντιπαράθεσης. Ναι, ναι. Έλεγε ο Μακαρίτης ο Μητσοτάκης, δεν υπήρξε ποτέ του Αγίου Κωνσταντίνου που να μην με πάρει ο Αντρέα μου, πηγιά σου Κωστή, χρόνια πολλά. Όπως και εγώ, κάθε Αγίο Αντρέα του λέγα χρόνια πολλά. Υπήρχε μια εντιμότητα στην υπόσχεση. Ή τουλάχιστον υπήρχε ένα fair play. Ακριβώς. Λόγου. Ένα σάβου αβίβρο. Και εγώ λέω ότι ο Πολάκης είναι χονδροκομμένος. Εγώ θα σου πω το εξής. Γιάννη, χονδροκομμένος. Επειδή ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, ναι, δεν επιβάλλεται. Ακριβώς να εκφράσει τον αναγκαίο αντίποδα ενός δημόσιου λόγου αξιοπρέπειας που διδάσκει τον πιτσιρικά, για να προτάξει, να μην λέει πει να φύγεις από εδώ. Να προτάξει και να διδάξει. Ακριβώς. Και να παραδειγματίσει. Έτσι. Διότι ο λόγος του δεν είναι ότι το είπε και έφυγε και πέταξε. Θα γραφτεί στα πρακτικά. Θα το διαβάσουν. Εντάξει. Γιάννη, για πες μου, τι περιμένεις εσύ. Ας σου πω τι περιμένω. Καταρχήν είναι μια κυβέρνηση η οποία ρέπει προς την αλαζονία, προς την εριστικότητα, αν μπορούσα κάλλιστα να πω και ευκολότατα, και προς την αυταρχικότητα. Βλέπε Γεωργιάδη στην Κόκκι στη Ρόδο.
Γιατί δεν έχει μία αντιπολίτευση να νιώσει εδώ πέρα την αναπνοή της αντιπολίτευσης και να φοβηθεί μήπως χάσει την κυβέρνηση. Επομένως κάτι ό,τι θέλει. Μέσα σε αυτό. Ναι, αλλά έχει αντιπολίτευση το 60%. Έχει μεγαλώσει μία κοινωνική αντιπολίτευση, η οποία δεν μπορεί να εκφραστεί γιατί βρίσκει μία ανοργάνωτη αντιπολίτευση. Και τι κάνει? Ή πάει σπίτι και δεν ψηφίζει, η μεγάλη αποχή. 60%. Ναι, ή δεν ξέρεις που θα καταλήξει η οργή. Διότι έρχεται ο Σεπτέμβρης. Υπάρχει αυτή η ανέχεια στην κοινωνία. Ο Σεπτέμβρης σηματοδοτεί μια αλλαγή εποχής. Ο Σεπτέμβρης θα αποδείξει ότι οι υποσχέσεις Μητσοτάκη για το τιμολόγιο στο ηλεκτρικό ρεύμα ήταν υπόσχεση κενή περιεχομένου. Και οι λογαριασμοί του προηγούμενου μήνα ήταν φωτιά για όποιον πληρώνει το ηλεκτρικό του ρεύμα. Και στα ράφια των σούπερ μάρκετ οι τιμές δεν κατεβαίνουν, Γιάννη μου. Ακριβώς. Ανεβαίνουν. Και το Σεπτέμβρη μήνα είναι αλλαγή εποχής. Θέλεις να αλλάξεις ρούχα γιατί θα κρυώνεις τον επόμενο χειμώνα. Πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Θέλουν μολύβια και τετράδια. Το καταλαβαίνεις? Θα πάψουν οι εποχικές εργασίες στον τομέα του τουρισμού. Επομένως, θα αρχίσουν τα ζόρια. Και καταλαβαίνεις ότι στο όταν... Στο εσωκομματικό πεδίο της Νέας Δημοκρατίας τα πράγματα πώς είναι. Είχαμε την κοινή εμφάνιση Σαμαρά-Καραμαλή. Ισοπεδωτική. Εγώ θα πιστεύω το εξής στη Νέα Δημοκρατία. Το έχω γράψει, με έχουν πει... Ρε Γιάννη μου, λένε τι είσαι, Ζορ Σιμενών, Άγκαθα Κρίστη, Ζεράλ Ντεβιγέ. Εγώ πιστεύω το εξής. Επειδή στη Νέα Δημοκρατία υπάρχει αυξημένο το αίσθημα της πολιτικής αυτοσυντήρησης. Όπως υπήρχε και το Πασόκ μετά το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου. Πάω μία παρένθεση στο Πασόκ. Όταν επέθανε ο Ανδρέας Παπανδρέου, παρόλη τη συναισθηματική φόρτιση που είχε ο κόσμος του Πασόκ, έφυγε ο δημιουργός, ο ηγέτης του μεγάλου Πασόκ, ο πρωθυπουργός, δεν εξέλεξαν πρόεδρο ανδρεϊκό. Ούτε τον Άκη Τσοχατζόπουλο, ούτε τον Μάκη τον Αρσένη. Εξέλεξαν ποιον? Τον Κώστα το Σιμίτη, τον αντιπαπανδρέου. Γιατί? Διότι τους έδινε την βεβαιότητα ότι θα τους κρατήσει στη διακυβέρνηση. Όπερ και γένετο, με τα ανοίγματα προς την κεντροδεξιά, έκανε 8 χρόνια διατήρηση του Πασόκ στην εξουσία. Το ίδιο πιστεύω ότι θα κάνει και η Νέα Δημοκρατία. Θα κάνει μια αλλαγή καπετάνιου εν πλώ. Πώς? Όπως έγινε και με το Πασόκ. Θα είναι κραδασμός στο πολιτικό. Όπως έγινε και με το Πασόκ, με τον Γιώργο Ανδρέα Παπανδρέου, που πήρε ψήφους εμπιστοσύνη στη Βουλή για να παραιτηθεί από πρωθυπουργός. Τώρα, με τον κύριο Κυριακό Μητσοτάκη, έχουμε πολλά. Δηλαδή, ανοίγει έχουμε δρόμος. Την αντίθεση μεγάλου μέρους της κυβερνώσης παράταξης στην ελληνοτουρκική προσέγγιση. Έχουμε την αντίθεση μεγάλης μερίδας της γαλάζιας παράταξης για την αποστολή όπλων στην Ουκρανία. Έχουμε την αντίθεση μιας μεγάλης ομάδας της κυβερνώσεως παράταξης για την αποστολή Ελλήνων αξιωματικών στην Ουκρανία να εκπαιδεύσουν Ουκρανούς. Έχουμε μια μεγάλη δυσαρέσκεια για το θέμα υγείας, όπως προηγουμένως είπαμε. Και της ακρίβειας. Και της ακρίβειας. Άρα... Αυτά τα είπε ο Σαμαράς. Θα το δρομολογήσει. Και ο Καραμανλής. Και του είπαν ότι ο καθένας που δεν τα... Και τα ψιθυρίζουν εντονότερα στα ταβερνάκια το βράδυ του Παγκρατίου οι βουλευτές της Δημοκρατίας. Ναι, οι περισσότεροι. Άρα, και εκείνοι θα κάνουν μια αλλαγή καπετάνιο. Και εκείνοι οι οποίοι αισθάνονται τον παλμό της κοινωνίας. Όχι, ναι, αυτοί που παρακαλούν να πάρουν ένα υπουργικό θόπο. Θα κάνουν μια αλλαγή καπετάνιο εμπλό. Θα δώσουν την αίσθηση δηλαδή, ή έστω ότι την ψευδέστηση. Ανοίγει ο δρόμος για το Δένδια. Ένα νέο ξεκίνημα. Ανοίγει ο δρόμος για το Δένδια. Αυτό ανοίγει ο δρόμος για το Δένδια. Δηλαδή αυτή τη στιγμή το πρόσωπο το οποίο μπορεί να κρατήσει τις δυνάμεις της Νέας Δημοκρατίας ενωμένες και να διευρύνει. Και να διευρύνει. Και έχει και καλές σχέσεις με όλα τα κόμματα στη Βουλή. Ναι. Άριστες. Το λέω. Άριστες, κράτα το. Από την άλλη πλευρά, σφάζονται.
Άρα είναι ένα ατού παραπάνω. Εννοείς ότι να γίνει αυτό που είπα προηγουμένως. Ταχύτερα. Ταχύτερα για να προφτάσουν την μη οργάνωση των άλλων. Οι άλλοι όμως πού θα πάνε. Και μην ξεχνάς το εξής. Στο Πασόκ πού θα πάει η Εγώ πιστεύω ότι το Πασόκ, ανεξάρτητα με το οποίο θα βγει πρόεδρος, θα διασπαστεί την επαύριον. Όπως ό,τι και να γίνει εις τον ΣΥΡΙΖΑ, τη διάσπαση δεν θα την αποφύγει. Να, σήμερα είχαμε δημοσιεύματα οτιδήποτε... ότι πιέζει στην έξοδο του 87. Ακριβώς. Εδώ πρέπει να βάλουμε στην ανάλυση μας, Σπυρό Ζηνιάτη, και το τι γίνεται τις τελευταίες μέρες στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Έχουν φύγει ορισμένοι από το δημοσιογραφικό team της ελληνικής λύσης του Κυριάκου Βελόπουλου, που θεωρούνταν ακροδεξιά κρέη. Και ο κύριος Βελόπουλος βάλεται πανταχώθεν. Αυτό τι είναι. Ότι θέλουν αυτό το κομμάτι της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας να το καθαρίσουν για να μπορέσει να παίξει μελλοντικά έναν ρόλο συνεργατικό με τον κορμό της Νέας Δημοκρατίας υπό το δένδια, υπό τον όποιο δένδια. Και εκεί μην ξεχάσεις να κρατήσεις τη μνήμη σου Αφροδίτη Λατινοπούλου. Λες. Λέω. Νάτσιος. Και ο Νάτσιος. Χριστιανός. Εκκλησία. Και κακά τα ψέματα, η Εκκλησία στην Ελλάδα παίζει ρόλο. Και παίζει ρόλο... Εννοείς ειδικούσα Εκκλησία. Ειδικούσα Εκκλησία. Ειδικούσα Εκκλησία. Και ειδικούσα Εκκλησία και το αίσθημα το θρησκευτικό. Μα το θρησκευτικό και αίσθημα... Και το θρησκευτικό αίσθημα σε μία περίοδο κατά την οποία θεωρείται ή αισθάνεται ή νομίζει. Μα ο λαός του Χριστού Γιάννη μου δεν έχει σχέση με το ιερατείο. Το παπαδαριό εκείνο το οποίο έχει προσβάλει. Δεν μιλάω για το ιερατείο. Αν θέλεις το ιερατείο, εγώ το έχω κατακρίνει πάρα πολλές φορές και είναι αναυστηρά. Τι σχέση έχει όμως ο λαός του εκείνος, Χριστού. Δεν με ενδιαφέρει το ιερατείο. Το ιερατείο είναι 70-75 πατερίτσες. Τεσποτάδες. Ναι, ναι. Οι ψηφοφόροι όμως είναι πως το λένε. Εκείνοι θεωρούνται. Από αυτές οι πατερίτσες υπήρχε μαντορικές ράβδι. Ναι, ναι, ναι. Νομίζω ξύλινες είναι 2-3. Ναι, όχι. Οι ξύλινες είναι του. Όχι, λέω ξύλινες. Ναι. Είναι 2-3. Υπάρχουν ακόμη ιεράρχες οι οποίοι δεν κρατάνε αδαμαντοστόληση ή μαντορική ράβδο. Υπάρχουν ακόμα ποιμενάρχες οι οποίοι έχουν μια ξύλινη ράβδο. Γιατί όταν... ακολουθούν το παράδειγμα. Ναι, του μοναχισμού. Όχι του μοναχισμού. Εκείνη... Το παράδειγμα του Ιησού, ναι, που ανέβηκε πάνω σε ένα γαϊδούρι για να μπει στην Ιερουσαλήμ και όχι πάνω σε ένα καθαρό αιμάτι. Έλα Γιάννη μου, πες το. Αυτοί, πώς το λένε, οι οποίοι ψηφίζουν, ναι, θεωρούνται θυγμένοι, παραγωνισμένοι και ο λίγο παραμελημένοι από την κυβερνόσα. Όχι την κυβέρνηση, από την κυβέρνηση. Γιατί άλλο κυβερνόσα παράταξη, άλλο κυβέρνηση έχει ξεχωριστεί πλήρως. Τώρα, μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για το γάμο των ομοφιλοφίλων ζευγαριών. Θεωρείται ο λιγοντή δίκαιη άδικα, σωστά ή λάθος, θετικά αρνητικά δεν το εξετάζω, θεωρείται ο λιγοντή παραγωνισμένη. Γιάννη, η κεντροαριστερά θα προχωρήσει. Η κεντροαριστερά θα προχωρήσει, ξέρεις πότε. Πότε. Όταν θα φάει άλλη μια γερυφάπα. Και η μεγάλη γερυφάπα θα είναι όταν θα έχει κάνει η Νέα Δημοκρατία ό,τι προηγουμένως όπως αλλαγή της. Θα τους έχει προλάβει εις τη στροφή. Αλλά είναι μια μεγάλη παράταξη. Ποιος θα κερδίσει, βλέπεις, το στοίχημα, ποιος κατά τη γνώμη σου έχει τη δυναμική να κερδίσει το στοίχημα στο Πασόκ. Τις αλλαγές του Πασόκ. Σπύρο, εδώ δεν μπορεί να προβλέψει τίποτα για τον εξέπλο λόγο, γιατί όλα εξαρτώνται από το πόσοι θα πάνε να ψηφίσουν. Όταν εξαρτάται μία εκλογή από τον ψηφοφόρο του Διφραγκού, εκεί δεν ξέρεις. Διότι αυτή τη στιγμή μπορεί και ο ΣΥΡΙΖΑ και η Νέα Δημοκρατία να παίξουν παιχνίδι σε εκλογή του Πασόκ. Το κατάλαβες. Αυτό δηλαδή είναι τρελό. Αυτό το μοντέρνο, το δημοκρατικό που κατά δική μου άποψη δεν είναι δημοκρατικό.
Είναι αντιδημοκρατικό. Εκείνο που έφερε ο Γιώργος Παπανδρέου με το να ψηφίζει οποιοδήποτε για αρχηγό κόμματος, εγώ το θεωρώ απολύτικο. Το θεωρώ κελί ανεπικίνδυνο. Ας πω το εξής. Εγώ έχω ζήσει στην Ευρώπη, δόξα τω Θεώ. Ξέρεις πώς βγαίνουν οι αρχηγοί? Από το οργανωμένο εκλογικό σώμα. Από αυτό το οποίο. Δηλαδή, είναι... ο κάθε υποψήφιος βουλευτής, ο κάθε υποψήφιος αρχηγός εκφράζει μια συγκεκριμένη πολιτική. Ο τρόπος με τον οποίο την εκφράζει, η πολιτική η οποία εκφράζεται από το συγκεκριμένο πρόσωπο, βρίσκει οπαδούς ή δεν βρίσκει. Άρα διακρίνονται 2-3 ανάλογα με την πολιτική που εκφράζουν. Αυτοί θέτουν υποψηφιότητα στο συγκεκριμένο σώμα εκλεκτόρων, στο συγκεκριμένο σώμα ψηφοφόρων και βγαίνει ο αρχηγός, ο οποίος... Δηλαδή εδώ αν πει ο Μητσοτάκης, εγώ θέλω να βγάλω την Άννα. Έχουν και καλές σχέσεις. Α, η Ρίστο Εμπαρόδο, η κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, ναι, που είναι και σοσιαλίστ, μας θύμισε ότι, είναι ότι παραμένει σοσιαλίστρια. Ναι, μετά από 10 χρόνια που σίγουρα. Ναι, παρετήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Coca-Cola 3Ε. Ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ναι. Το ανακοίνωσε ότι παρετήθηκε για να είναι και ελεύθερη στον πολιτικό της αγώνα. Δηλαδή, αν πει ο Μητσοτάκης, εγώ θα στείλω 100.000 να στηρίξουν την Ανούλα. Δηλαδή, σου φέρνω ένα παράδειγμα. Του Χιονιά. Δηλαδή, και ο Κασελάκης θα στείλω και εγώ 100.000 να στηρίξουν, ναι, τον Χάρη Δούκα. Ακριβώς. Αυτό είναι εκλογή ηγεσίας σε ένα κόμμα της κεντροαριστεράς? Όχι. Αυτό είναι κουκουγέρι, όπως λέμε, οποίος, στο δικό μου το χωριό. Εκείνος ο οποίος πάει να ψηφίσει σε ένα κόμμα που δεν είναι δικό του, έπρεπε να αισθάνεται ντροπή. Εννοείται. Δηλαδή, αν πάει για το χαβαλέ του, δίνοντας ένα δίφραγκο, να ψηφίσει στο ΠΑΣΟΚ, χωρίς να έχει καμία ιδεολογική, κομματική, ναι, ή κοινωνική ή συναισθηματική σχέση με τον ΠΑΣΟΚ, συγχωρείς. Του αξίζει. Είναι πρόκληση. Εννοείται. Γιάννη μου, των οικειών εμπιπραμένων εμείς άδομε. Δεν το αισθάνεσαι μέρα με τη μέρα? Δεν ζεις δηλαδή μια χώρα όπου φόρτωσαν πολλές φορές οι ακαλλιέργητοι άνθρωποι τον ιδιότυπο ευδαιμονισμό της νεότερης ελληνικής δημοκρατίας? Αδιαφορούν για το κοινωνικό γίγνεσθε. Έχουν χαθεί έννοιες, αξίες, θεσμοί, δεν λειτουργούν. Αυτά που σου έλεγα προηγουμένως για την υγεία. Σκέψου, έχεις δει το νησί του Πασχάλη με τον Μπεν Κίσλι? Όχι. Που υποδίονταν έναν Τούρκο πράκτορα που έστελνε αγώνιες επιστολές να παρέμβουν για να μαζέψουν ένα μπέι στη Ρόδο που ήταν διεφθαρμένος. Δεν το... Όχι. Λοιπόν, για σκέψου να ασθένει τώρα η διοικήτρια του νοσοκομείου από το καλοκαίρι του 23. Φέρτε μου γιατρό για τους καρκινοπαθείς, να έχεις βουλευτή του κυβερνώντος κόμματος, να διαφορεί το σύστημα, να έρχονται οι υπουργοί εδώ ένας μετά τον άλλον, γεμάτη αγωνία, να βγει η Ρόδη, να βγει η Μερόπη. Να σε ξεμπροστιάζει πράγμα... ο βουλευτής του κόμματος και να μην ντρέπεσαι. Όταν και να σε ξεμπροστιάζει με την κίνηση ο κύριος Μπιάνγκης. Ο βουλευτής ο Δημήτρης ο Μπιάνγκης. Και να μην ερυθριάζεις. Δηλαδή, τι να σου πω, βρε Γιάννη. Τι να σου πω. Ζούμε τα απίθανα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που σου αναφέρω. Να είσαι καλά. Εγώ σε ευχαριστώ. Ο χρόνος εξαντλήθηκε. Χάρηκα πολύ. Εγώ χαίρομαι τη συνεργασία μας. Και εγώ το ίδιο. Τη χαίρομαι. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να έχετε ένα ευχάριστο βράδυ. Να περάσετε καλά. Θα λείψω εγώ τις επόμενες μέρες. Κυρίες και κύριοι, να είμαστε καλά. Καλό βράδυ.